κρίση αναζητούσα έξοδο. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου. Παρακαλώ το Θεό να μην με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, στις 23-24 Ιουλίου του 2014 συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από την ημέρα που ανατράπηκε ή αυτοανατράπηκε ή έπεσε η επταετής δικτατορία των συνταγματαρχών και άρχισε μια διαδικασία για την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών και του πολιτεύματος, για την αποκατάσταση της ίδιας της δημοκρατίας, η οποία ολοκληρώθηκε πλέον τον Ιούνιο του 1975, όπου ψηφίστηκε το νέο σύνταγμα της χώρας, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει με κάποιες αναθεωρήσεις οι οποίες μεσολάβησαν και θεμελιώθηκε πια το ισχύον αντιπροσωπευτικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Το Ίδρυμα της Βουλής, η ίδια η Βουλή των Ελλήνων, η Βιβλιοθήκη της Βουλής, έχουν αναλάβει ορισμένες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του σχετικού εορτασμού και ανάμεσα σε αυτές είναι και η διοργάνωση συζητήσεων οι οποίες μεταδίδονται από το διάβολο της Βουλής, από την Βουλή Τηλεόραση και έχουν ως αντικείμενο τόσο τη φύση, τη δομή της δικτατορίας και τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην επιβολή της και ποια ήταν η πολιτεία της, η εγγένη πολιτεία της επί 7 χρόνια, όσο και την σημασία, το περιεχόμενο, την φύση της αποκατάστασης της δημοκρατίας, αυτό το οποίο ονομάζουμε στην καθομιλουμένη μεταπολίτευση. Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κύριο Ηλία Νικολακόπουλο, την αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, κυρία Κωνσταντίνο Αμπότσιου, και τον διδάκτορα της ιστορίας και διδάσκοντα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, κύριο Χρήστο Χριστίδη, οι οποίοι ταυτοχρόνως είναι και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής, το οποίο διαχειρίζεται το όλον τελετουργικό, για να κάνουμε μία συζήτηση ακριβώς με περιεχόμενο την φύση της δικτατορίας. Να αρχίσουμε τη συζήτησή μας από σας, κυρία Μπότσιου, και επιχειρώντας να δώσουμε μία έμφαση στα ατομικά δικαιώματα, στις δημοκρατικές και πολιτικές ελευθερίες, τις οποίες απολαμβάνουμε αυτονοήτως, τουλάχιστον σε όλον τον ευρωπαϊκό ή σχεδόν σε όλον τον ευρωπαϊκό χώρο, ότι αυτά τα αγαθά, αν μου επιτραπεί να τα χαρακτηρίσω έτσι, δεν μας ήλθαν εξ ουρανού, αλλά ήταν αποτέλεσμα αγωνιστικών διαδικασιών, διαπραγματεύσεων κτλ., που μπορεί να κράτησαν αρκετούς αιώνες έως τώρα τον 21ο αιώνα και όπου ακόμα μπορεί και να μερικά να αμφισβητούνται. Συνήθως ταυτίζουμε τα αστικά φιλελεύθερα καθεστώτα με τις δημοκρατίες. Η δημοκρατία όμως είναι νεότερη κατάκτηση. Είναι μια κατάκτηση που στηρίχθηκε πάνω στις διεκδικήσεις δικαιωμάτων, ιδιαίτερα με την επιρροή και του σοσιαλισμού πάνω στις παλιές φιλελεύθερες λογικές από το 19ο-20ο αιώνα και είναι η πορεία που ακολούθησαν οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυρίως, έχοντας ζήσει το σκοτάδι του φασισμού και του εθνικού σοσιαλισμού.
Η Ελλάδα ήταν μια ιδιότυπη περίπτωση στον ευρωπαϊκό χάρτη, επειδή είχε έναν πολύ σκληρό εμφύλιο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με αποτέλεσμα οι διεκδικήσεις δικαιωμάτων να περιοριστούν, να καταπιεστούν, αν θέλετε, μέσα στο στενό μετεμφυλιακό πλέγμα. Πριν από τη δικτατορία, λόγω της εσωτερικής αστάθειας που είχε πυροδοτηθεί από τον Ιούλιο του 1965 και μετά, οπότε έχουμε μια σειρά σταθών κυβερνήσεων, βασιλικών παρεμβάσεων και αδυναμία συνεννόησης των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, υπήρξε μια νέα αυστηροποίηση των μέτρων καταστολής, όπως λέγονταν τότε, και ιδιαίτερα η νεολαία της εποχής, μια νεολαία που είχε ζήσει μια μακρά περίοδο ειρήνης και προσέβλεπε στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, προσπάθησε να θέσει πολύ ψηλά τα ζητήματα των δικαιωμάτων, των ατομικών ελευθεριών, της ελευθερίας της έκφρασης, του περιορισμού της λογοκρισίας, της εξαφάνισης λογοκρισίας, αν γινόταν. Ωστόσο, ήταν μια πολύ σκληρή περίοδος και δυστυχώς η δικτατορία ήρθε να επιτείνει τη βαναυσότητα των μέτρων του κράτους έναντι φωνών διαφωνίας, διότι η βαναυσότητα ήταν από τα βασικά χαρακτηριστικά της δικτατορίας. Και ένας έντονος αναχρονισμός σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές δημοκρατίες. Δηλαδή, η Ελλάδα αποτελεί με τη δικτατορία μια παραφωνία που πηγαίνει προς τα πίσω τα ζητήματα των δικαιωμάτων. Είναι όμως και μια περίοδος όπου ζυμώνεται πολύ βαθιά στην εθνική συνείδηση, συνείδηση των ανθρώπων, η ανάγκη αυτών των διεκδικήσεων. Και μπολιάζει αυτό που λέμε αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σε μεγάλο βαθμό είναι η αποκατάσταση των ατομικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων σε βαθμό που δεν είχε ποτέ μέχρι τότε ζήσει, θα λέγαμε, η Ελλάδα. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Πάσα τι αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθόντες εις τα σοδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίαστον. Υπόψη ότι μετά την δύση του ηλίου, πας κυκλοφορών εις τα σοδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποιήσεως. Κύριε Νικολακόπουλε, να εξειδικεύσουμε κάπως την κατάσταση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών κατά τις δεκαετίες μάλλον του 50 και ναι, του 60 έως το 67. Εσείς έχετε καταφύγει σε έναν χαρακτηρισμό που προέρχεται από το μειοσκελετικό χώρο, νομίζω, έτσι. Ως καχεκτική δημοκρατία εννοείται, ναι. Η Ελλάδα από το πρώτο διχασμό το 1915 μέχρι την πτώση της δικτατορίας έζησε μια πολύ ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή. Διχασμός σημαίνει εν μέρη και εμφύλια σύγκρουση. Ακόμη και ο πρώτος διχασμός είχε θύματα, είχε συγκρούσεις, είχε μια εθνική καταστροφή, παρόλο που στη δεκαετία αυτή 12-22 η Ελλάδα διπλασιάστηκε. Ταυτόχρονα όμως υπέστηκε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ακόμη εθνική καταστροφή, ελπίζουμε να μην υπάρχει άλλη. Όλο αυτό το, όλη αυτή η εξικονταετία είναι επομένως μια εξικονταετία με ασθενείς θεσμούς και με συνεχείς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών δικαιωμάτων, με δικτατορία, με ταξά, με κατοχή και με την τραγική κατάληξη της δεκαετίας 40 των εμφύλιων. Άρα και το καθεστώς που αποκαθίσταται μετά τον εμφύλιο είναι ένα διπλό καθεστώς συνταγματικής μεν νομιμότητας αλλά και ταυτόχρονης λειτουργίας ενός παρασυντάγματος. Ο πρώτος διχασμός κληροδότησε επίσης ένα επίδικο που αφορά τη λειτουργία του στέματος και της αυλής. Και αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα τους δύο τελευταία χρόνια πριν από τη δικτατορία εξαιρετικά προβληματική. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και πολύ πιο βαριές λέξεις. Άρα, καθώς πλησιάζαμε προς τη δικτατορία της 21ης Απριλίου,
πολύ μεγάλο τμήμα αυτών των δικαιωμάτων ήδη βρισκόταν υπό αμφισβήτηση. Η δικτατορία ήρθε να αποτελέσει έναν απόλυτο αναχρονισμό, όπως είπε προηγουμένως κ. Μποτσίου, εξαιρετικά, μια οπισθοδρόμηση άνευ προηγουμένου σε μια δεκαετία που συχνά τη χαρακτηρίζουμε ως χαμένη άνοιξη. Δεν μ' αρέσει ο όρος χαμένη, γιατί τίποτα δεν πήγε χαμένο από εκείνη την άνοιξη, αλλά μια άνοιξη πολιτισμού, πολιτικών διεκδικήσεων, η οποία κατεστάλλει με τον πιο βίαιο τρόπο. Με αυτή την έννοια, η αποκατάσταση της δημοκρατίας που συντελείται μέσα σε ένα χρόνο, οριστικά, και γι' αυτό δεν μου αρέσει να χρησιμοποιούμε τον όρο μεταπολίτευση ως συνώνυμο του όρου Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Μεταπολίτευση είναι μια μεταβολή πολιτεύματος, ολοκληρώνεται με βελούδινο τρόπο μέσα σε ένα χρόνο. Το είπατε, από τον Ιούλιο του 1974 μέχρι τον Ιούλιο του 1975. Το ζητούμενο όμως αυτής της μεταπολίτευσης, στρίκτο σένσου, είναι αφενός να περάσουμε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, αλλά επίσης να απαλλαγούμε και από τις κληροδοτημένες διαιρέσεις του παρελθόντος. Είτε αυτές αφορούν τον εμφύλιο πόλεμο, είτε αφορούν το καθεστώς της καχεκτικής εντός εισαγωγικών δημοκρατίας, είτε ακόμα αφορούν και τα κατάλοιπα του πρώτου διχασμού, όπως αυτά συμπυκνώθηκαν στην δράση του στέματος, ιδιαίτερα από το 65 μέχρι το 67. Και νομίζω ότι αυτό το πέτυχε. Ήδη από το 1974 έχουμε επιλέξει με απολύτως αδιάβλητο τρόπο τη μορφή του πολιτεύματος με το δημοψήφισμα. Έχει νομιμοποιηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, άρα ένα βασικό διακύβευμα της προηγούμενης αντιπαράθεσης έχει παρέλθει. Μπορεί να χρειαστήκαν ακόμα κάποια χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην ψήφιση ενός νόμου που λέει για την άρση των συνεπειών του εμφυλίου το 89, αλλά πάντως τα βασικά έχουν ήδη υλοποιηθεί και μπαίνουμε σε ένα νέο πολίτευμα. Κύριε Χριστίδη, επειδή νομίζω ότι έχετε μελετήσει και την δεκαετία του 60, ποια θα μπορούσατε επιτροχάδι να εντοπίσετε τα στοιχεία της παθογένειας που οδήγησαν στην επιβολή ενός καθεστώτος το οποίο είχε ήμι προαναγγελθεί, διότι δεν ήταν κεραυνός ενεθρία η κίνηση του στρατού ή σκέλους του στρατού ή ανθυποομάδας του στρατού ένα μήνα περίπου 40 μέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών η οποία είχε οριστεί για τα τέλη Μαΐου του 67. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μία κλασική θεώρηση η οποία ξεκίνησε από την εποχή μετά το 1974 που μιλάει για το ρόλο του στρατού, το ρόλο του στέματος και το ρόλο των ξένων δυνάμεων, υπονοώντας προφανώς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι πέρα από αυτό, κανείς θα πρέπει να δει σε ποια κατάσταση βρισκόταν η ελληνική κοινωνία στις αρχές της δεκαετίας του 60. Η αλήθεια είναι, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, ότι πρόκειται για μια νέα γενιά ανθρώπων. Φανταστείτε ότι κάποιος ο οποίος είναι φοιτητής στις αρχές της δεκαετίας του 60 έχει γεννηθεί μετά τον πόλεμο. Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι πασχίζουν, έχοντας καλύψει τις βασικές βιοποριστικές τους ανάγκες,
για κάτι περισσότερο. Ποιο είναι αυτό το περισσότερο? Είναι η περισσότερη δημοκρατία, η περισσότερη ελευθερία. Κάτι που αναδεικνύεται κυρίως μέσα από το φοιτητικό κυρίως κίνημα, αλλά όχι μόνο το φοιτητικό κίνημα, και το συνδικαλισμό στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60. Αυτή η δυναμική λοιπόν που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία έρχεται να ανακοπεί από την δικτατορία των συνταγματαρχών, ακριβώς σε μια λογική οπισθοδρόμησης όπως υπόθηκε, γιατί πιστεύω ότι υπήρχαν μεγάλα τμήματα μέσα στο μεγάλα κομμάτια του στρατού και του κατεστημένου, οι οποίοι δεν τους ήταν δυνατό να δεχθούν αυτή τη νέα δυναμική. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για το πού βρίσκονται οι ευθύνες για το πού φτάσαμε, θεωρώ ότι πολύ μεγάλη ευθύνη έχει το πολιτικό σύστημα εν γέννη. Στην λογική ότι παρότι βλέπαν ότι υπάρχει αυτή η απειλή, είναι χαρακτηριστικό ότι αν προσέξει κανείς λόγια πολύ σημαντικών προσώπων, προσωπικότητων πολιτικών στις αρχές του 1967, βλέπει ότι όλοι βλέπουν ότι από κάπου έρχεται αυτή η απειλή. Δεν φάνηκε εκείνη τη στιγμή αρκετά όριμο, θέλετε, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή στο σύνολό της και ως μια ενωμένη δύναμη απέναντι σε αυτήν. Οπότε εγώ πιστεύω ότι είναι μάλλον πιο όριμο σε εμάς, τώρα πια που έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια, να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε και να ψάξουμε να αναγνωρίσουμε τις ευθύνες που είχε το πολιτικό σύστημα, αλλά αν θέλετε και η ίδια η ελληνική κοινωνία εκείνη την εποχή. Πρέπει κανείς λοιπόν να δει κατά πόσον αφέθηκε η κατάσταση στα χέρια μιας πολύ μικρής ομάδας, γιατί αν το δούμε στους πραγματικούς του αριθμούς, ήταν μια μικρή ομάδα μεσαίων αξιωματικών του στρατού, η οποία μπόρεσε να ευνηδιάσει τους πάντες και να καταφέρει να αποκτήσει, να ανέβει στην εξουσία για 7 χρόνια χωρίς να υπάρξει πραγματικά οργανωμένη αντίσταση, ενώ στο ίδιο το κίνημα να μην προλάβει να υπάρξει καμία αντίσταση από κανέναν θεσμικό φορέα ή ακόμα και από την κοινωνία οργανωμένα. Άρα αυτό μάλλον σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, ότι υπάρχει σοβαρή ευθύνη του πολιτικού συστήματος, αλλά υπάρχει και μια ευθύνη της ίδιας της κοινωνίας, που εκείνη τη στιγμή, παρόλο που έβλεπε τον κίνδυνο, δεν ενώθηκε, με δεδομένο μάλιστα το πολύ ταραγμένο διάστημα τουλάχιστον των δύο ετών που είχαν προηγηθεί, που ήταν εμφανές πια ότι η κατάσταση ήταν πολύ κοντά στο να εκταρχυνθεί πλήρως. Ήμουν λίγο κριτικός απέναντι στα όσα είπε προηγουμένως ο εξαιρετικός φίλος και συνάδελφος ο κ. Χριστίδης. Είναι φανερό ότι οι πολιτικές δυνάμεις δεν αντιστάθηκαν ενωμένες στον κίνδυνο ο οποίος ερχόταν. Όμως οι ευθύνες είναι, δεν μπορούμε να τις έχουμε έτσι γενικά, επιμερίζονται. Επιμερίζονται παραδείγματος χάρη σε όσους ανέχθηκαν τη λειτουργία αυτής της νομοτικής ομάδας επί 10 περίπου χρόνια. Η ομάδα, και γι' αυτό δεν συμφωνώ με την έννοια στρατός. Δεν πρόκειται για συνομωτική ομάδα συγκεκριμένη. Η συνομωτική αυτή ομάδα ήταν ένωση Ελλήνων, ένωση Ελλήνων νέων αξιωματικών, συσταθήσα το 56. Το 56, δηλαδή, εντοπισμένη το 57. Ναι. Ως παρακλάδι μετά, του ιδέα ακριβώς, και τα λοιπά. Αλλά ναι. Και η ηγεσία του στρατού βέβαια, όχι όλοι, στη σύσκεψη που γίνεται την παραμονή της 21ης Απριλίου από τους στρατηγούς, επιλέγουν ποιους θα καλέσουν, μερικά δεν τους καλούν. Εκεί παίρνουν μία απόφαση να προχωρήσουν σε πραξικόπημα, αλλά περιμένοντας την άδεια του Κωνσταντίνου. Και προφανώς η συνωμοτική ομάδα αποφασίζει να λειτουργήσει αυτόνομα. Σε αυτή τη συνωμοτική ομάδα όμως, η ηγεσία του στρατεύματος είχε αναθέσει την εκπόνηση του σχεδίου πραξικοπήματος. Άρα έχουμε πολύ συγκεκριμένες ευθύνες
Έχουμε αυτονόμηση δηλαδή των εκτελεστικών οργάνων. Στους οποίους ανατέθηκε να συγκροτήσουν το σχέδιο πραξικοπήματος. Και επίσης, το συγκεκριμένο βράδυ, 21 Απριλίου, οι 8.000 συλλήψεις δεν έγιναν από το στρατό. Ο στρατός, δηλαδή οι συνωμότες, ανέλαβαν τα πολιτικά πρόσωπα που ήταν εκτός αριστεράς. Διότι αυτά φυσικά δεν μπορούσαν να τα εντάξουν σε ένα σχέδιο πραξικοπήματος της σύλληψης του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Οι υπόλοιπες συλλήψεις όμως, που βρέθηκαν στον υπόδρομο μετά στην Ψιτάλια και μετά στα Γιούρα, έγιναν από την αστυνομία με βάση καταλόγους που ήδη υπήρχαν. Τους επαγγελματίες του είδους. Από τους επαγγελματίες του είδους, ναι. Κυρίως από την αστυνομία και την χωροφυλακή. Συνήθες ύποπτοι. Λοιπόν, εκεί υπήρχαν έτοιμοι κατάλογοι. Και αν κάποιοι τη γλίτωσαν και δεν συνελήφθησαν, είναι διότι είχαν αλλάξει σπίτι τον τελευταίο μήνα και δεν είχαν προλάβει να ενημερώσουν τον κατάλογο. Άρα έχουμε διαφορετικές ευθύνες από το κομμάτι του κρατικού μηχανισμού και της πολιτικής ηγεσίας που δεν μπορούσε να αποδεχθεί μια δημοκρατική ρήξη. Στο σημείο που είχε φτάσει η πολιτική κατάσταση μετά το 1965 ιδιαίτερα, ή θα έπρεπε να αποδεχθεί αυτό που ο Ανδρέας Παπανδρέου ονόμαζε κατεστημένο, δεν είναι και ο καλύτερος όρος, τη δημοκρατική ρήξη και επομένως εκλογές. Και αυτό ακριβώς δεν στάθηκε δυνατό. Με αυτή την έννοια η μεταπολίτευση του 1974 ήταν ακριβώς η δημοκρατική ρήξη αυτή που δεν έγινε το 1967 και πισωγυρίσαμε τόσο πολύ. Ολόκληρου καταστάσεως από τον συλληφθείο ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Κυρία Μπότσιου, αν λέγαμε ότι θέλουμε να απευθυνθούμε στους συμπατριώτες μας οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1960 και μετά, δηλαδή που δεν έχουν συνειδητοποιήσει, γιατί όταν αποκαταστάθηκε η δημοκρατία ήταν σε εφηβική ηλικία ή ακόμα μικρότερη. Τι σημαίνει μια δικτατορία, δηλαδή αυτή τη νύχτα που είπαμε της 21ης Απριλίου, όπου διάφορα ουλαμοί στρατιωτών με James και με τα όπλα τους κατέλαβαν τον ΟΤΕ, κατέλαβαν τους ραδιοθαλάμους του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και το Πεντάγωνο, που είναι τα κρίσιμα σημεία που κάθε χούντα αμέσως προτιμάει να θέσει υπό τον έλεγχό της, και καταλύει τα δικαιώματα. Ποια δικαιώματα καταλύθηκαν εκείνη τη νύχτα και έπαψε ο κόσμος να ζει όπως ζούσε με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν έως την 20η Απριλίου. Ξέρω εγώ, το Σύνταγμά μας του 52 μπορεί να μην είναι πρότυπο φιλελευθερισμού, σε αρκετά σημεία είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει προέβλεπε μία σειρά από δικαιώματα. Ποια είναι αυτά τα δικαιώματα τα οποία εκείνη τη νύχτα έπαψαν να ισχύουν και πλέον ανατρέπεται άρδιν η ζωή όλων, διότι άμα δεν υπάρχει ας πούμε ελεύθερη εφημερίδα, όλοι πάβουν να πληροφορούνται το τι συμβαίνει, δηλαδή να καταλάβουμε και εμείς, εντάξει, εμείς που συζητάμε και εμπολείς τουλάχιστον το σκέλος από εδώ τα έχει ζήσει, εσείς έχετε το προνόμιο της νεότητας, ότι όταν ακούγαμε τα δημοτικά τραγούδια από τον μοναδικό ραδιοφωνικό σταθμό, τον κρατικό, και αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι έχει ήδη συμβεί από τη νύχτα, τι άλλαξε για μας στη ζωή μας. Είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας.
Θα χώριζα σε δύο τις γενιές. Τη γενιά, όπως είπατε, του 60, 70 και την επόμενη γενιά, τη γενιά του 80. Υπάρχουν μερικές διαφορές. Εγώ ανήκω στη γενιά του 60, γεννήθηκα επί δικτατορίας. Η δική μου γενιά έζησε τα βήματα που ανέφερε προηγουμένως ο κ. Νικολακόπουλος για την αποκατάσταση των τραυμάτων του εμφυλίου. Είτε ήταν η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, είτε ήταν η άρση των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου το 89. Είχαμε προσλαμβάνουσες άμεσες στο πολιτικό μας περίγυρο, που προσπαθούσαν να θεραπεύσουν το κακό που είχε προηγηθεί. Και έτσι γίνονταν συχνές αναφορές και στο οικογενειακό και στο κοινωνικό περιβάλλον, πέρα από το ενδιαφέρον για την ιστορία που είναι δεδομένο, στην δικτατορία και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Μία από τις κατακτήσεις της περίοδου που άρχισε μετά το 1974 και απολαμβάνουν αυτή την κατάκτηση σήμερα οι νέοι της γενιάς του 80 και του 90 θα έλεγα, είναι η δυνατότητα να λες όχι, η δυνατότητα της αμφισβήτησης, η δυνατότητα να έχεις άποψη, η δυνατότητα να μπαίνεις στον υπολογιστή σου και να διαβάζεις όποιο blog θέλεις, για να μιλήσω όχι πια για εφημερίδες αλλά και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Αυτή η δυνατότητα δεν ήταν καθόλου αυτονόητη πριν από το 67 και εξαφανίστηκε την περίοδο της δικτατορίας. Η δικτατορία επαναφέρει το μεσαίωνα που είχαν ζήσει παλιότερα και άλλες κοινωνίες της μιας άποψης, της αναγκαστικά μιας άποψης. Σημαίνει λογοκρισία, σημαίνει βία, βία σωματική, βία πνευματική, βία ψυχολογική, εάν τολμήσει να διατυπώσει μια άλλη άποψη. Σημαίνει πολλές φορές αντίπεινα στον οικογενειακό σου περίγυρο, αν τολμήσεις να διαφωνήσεις. Σημαίνει ανακοπή των δυνατοτήτων που έχεις σαν άνθρωπος, κοινωνικές, επιστημονικές, επαγγελματικές, αν δεν συμφωνείς με το καθεστώς. Γενικότερα θα το έλεγα μια λέξη βία και καταπίεση. Και θα ήθελα, αν θέλετε, συγκεράζοντας τα όσα ακούστηκαν προηγουμένως, να ξαναγυρίσω στην κοινωνία και στην πολιτική του 67 και να το συνδέσω με τα σημερινά. Ένα λάθος, νομίζω, εκείνης της γενιάς ήταν ότι υποτίμησε τον κίνδυνο. Ήταν όντως η δημοκρατία πρώτου 67 προβληματική. Όχι το Σύνταγμα ήταν τόσο πολύ το πρόβλημα, όσο το παρασύνταγμα, θα λέγαμε. Δηλαδή, όλοι οι ισμοί του παρά, το παρακράτος, το παρασύνταγμα, ό,τι λειτουργούσε πέραν και δίπλα από τις πραγματικές θεσμικές κατακτήσεις που είχαν μέχρι τότε δημιουργηθεί. Οι άνθρωποι λοιπόν, οι Έλληνες του 67, του 65, του 61 αν θέλετε, πάω πίσω στη δολοφονία Λαμπράκη του 63 επίσης, γιατί και εκεί έχουμε πολύ εντοπισμένη τη δράση του παρακράτους, θεωρούσαν ότι αν υπάρχει ένας κίνδυνος εκτροπής θα είναι από γνωστά κέντρα, ενδεχομένως η ανώτατη αξιωματική σας, συνεργασία με το στέμα, και υποτίμησαν τους μικρούς, υποτίμησαν εκείνους που είχαν και κοινωνικές διαφορές με τη μέχρι τότε κατάσταση. Επίσης υποτίμησαν την αυτονόμηση του στρατού. Όλα τα κινήματα που είχε ζήσει μέχρι τότε η Ελλάδα, από το διχασμό και μετά, είχαν μια τυπολογία, ο στρατός παρενέβαινε στην πολιτική και μετά παρέδιδε την εξουσία σε πολιτικά πρόσωπα. Εδώ δεν συνέβη αυτό. Και πρέπει να το συνδέσουμε και με τη διάρκεια της δικτατορίας. Η δικτατορία πολύ έντεχνα παραπλάνησε ως προς τις προθέσεις της, ως προς την δομή της, άλλαζε στρατιωτικούς με πολιτικά πρόσωπα και τα ανάπαλιν. Και αυτός ο κίνδυνος υποτιμήθηκε τότε. Ωστόσο, αν πηγαίναμε πίσω στους Έλληνες εκείνες περίοδο και τους ρωτούσαμε εάν θεωρούσαν ότι το να καταληθεί εκείνη η προβληματική δημοκρατία ήταν κάτι το ευχάριστο και τίποτα δεν θα άλλαζε, νομίζω η απάντηση θα ήταν κατηγορηματικά όχι. Και αυτή είναι η διαφορά με το σήμερα. Είναι αυτονόητες αυτές οι κατακτήσεις και πολλές φορές ακούμε εύκολα συνθήματα ότι ό,τι και να αλλάξει θα είναι το ίδιο κακό σαν αυτό που ενδεχομένως έχουμε σήμερα, το οποίο απέχει παρασάγκας από την αλήθεια. Δεδομένα της σήμερον, αλλά του καλύτερου δυνατού εν διενία της λειτουργίας και της διασφαλίσεως της λειτουργίας της αληθούς δημοκρατίας εις των χώρων εις των οποίων γεννήθη.
Κύριε Νικολακόπουλε, νομίζω ότι ίσως σε όλα τα συντάγματα του κόσμου, δεν είμαι βέβαιος, υπάρχει κάποια πρόβλεψη ότι υπό εξαιρετικάς συνθήκας μπορεί να αρθεί η ισχύς ορισμένων άρθρων και να αφαιρεθούν κάποια δικαιώματα. Νομίζω και το Σύνταγμα του 52 έχει μία σχετική πρόβλεψη. Ναι, υπήρχε το άρθρο 91 το περίφημο. Ναι, και να δούμε και αν τηρήθηκαν και αυτές οι προϋποθέσεις εκτροπής, ελεγχόμενης εκτροπής από την κανονικότητα στη λειτουργία του Συντάγματος. Προφανέστατα δεν τηρήθηκαν, διότι το άρθρο 91 του τότε Συντάγματος του 52 προέβλεπε τη δυνατότητα να κηρυχθεί κατάσταση πολιορκίας, κυρίως σε περίπτωση πολέμου εξωτερικής απειλής. Είχε και τη φρασούρα για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Ναι. Όμως ήταν η κυβέρνηση που θα κήρυχε την κατάσταση πολιορκίας και ήταν υποχρεωμένη μέσα σε ένα μήνα να φέρει το συγκεκριμένο διάταγμα στη Βουλή για επικύρωση. Α, ήταν μία ρήτρα. Και αν δεν υπήρχε, και αν ήταν όπως ήταν τον Απρίλιο του 1961, είχε διαλυθεί η Βουλή, έπρεπε να συγκληθεί εκ νέου η Βουλή που είχε διαλυθεί για να επικυρώσει την άρση των συγκεκριμένων άρθρων του Συντάγματος. Mm. Προφανώς δεν έγινε τίποτα από αυτά. Εδώ είχαμε τη σύλληψη του Πρωθυπουργού του εν ενεργεία, όχι απλώς δεν κήρυξε αυτός την κατάσταση πολιορκίας, αλλά συνελήφθη. Είχαμε ακόμη και τον εκβιασμό του ανώτατου άρχοντα να προσυπογράψει. Δυστυχώς ναι, διότι για αυτόν, καθυστέρησε. Δυστυχώς έτσι, ένα 12ωρο και. Ακριβώς. Δυστυχώς για αυτόν προσυπέγραψε. Άσχετα αν δεν χαμογέλαγε εκείνη τη στιγμή προσυπέγραφε. Και, αλλά ούτε αυτό καθιστά νόμιμη. Ένα βασιλικό διάταγμα, όπως λεγόταν τότε, ναι. Δηλαδή. Έτσι. Αλλά η παραβίαση του Συντάγματος ήταν κάτι πέραν του προφανούς. Και επίσης δεν ήταν δυνατόν αυτή η κατάσταση πολιορκίας να διαρκέσει πάνω από ένα μήνα. Και διήρκεσε 7 χρόνια. Ναι. Άρα δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι ακόμα και η προσπάθεια που έγινε να συγκαλυφθεί η παρανομία, διότι υποτίθεται ότι εκείνη τη στιγμή και μάλιστα από το πρωί, πριν προσυπογράψει ο βασιλιάς, ανακοινωνόταν ότι η κυβέρνηση έκανε, που δεν υπήρχε, είχαν συλληφθεί όλοι, όχι όλοι, δυστυχώς αυτοί που είχαν μείνει δεν αντέδρασαν, όπου θα όφυλαν να αντιδράσουν, αλλά τέλος πάντων η παρανομία ήταν προφανή. Εγώ ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό, σε αυτά που είπε η Κωνσταντίνα προηγουμένως. Ακριβώς αυτοί που έχουν γεννηθεί το 90, τη δεκαετία του 90 ή έστω και τη δεκαετία του 80. Αυτοί είναι, κυρίως δεν έχουν καμία εικόνα για το τι ήταν η δικτατορία. Ακούμε συχνά ότι και τώρα χούντα έχουμε. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε. Είναι προφανώς άλλο πράγμα μία προβληματική δημοκρατία, η σημερινή δημοκρατία που ζούμε την περίοδο της κρίσης, έχει όντως προβλήματα στη λειτουργία της, είναι αναπόφευκτο σε μία κρίση να υπάρχουν προβλήματα, είναι πολύ λογικό να ζητάμε να έχουμε μία δημοκρατία που λειτουργεί χωρίς προβλήματα, αλλά και άλλο πράγμα να συγκρίνουμε με μία δικτατορία. Υπάρχει μία τεράστια τομή. Το είπατε και προηγουμένως. Το καθεστώς 20 Απριλίου, από το καθεστώς 21 Απριλίου, είναι το φως με το σκοτάδι. Το φως μπορεί να είχε σύννεφα, να μην ήταν πεντακάθαρο. Αλλά το σκοτάδι δεν είχε ούτε αχτίδα φωτός. Και έτσι αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς. Πρέπει να υποπτεύσει τον εαυτόν του και των σύντροφών του ή των γείτονά του. Επέλθετε, Έλληνες, με θάρρος, έστω και αν ζημιώσετε ευρισκόμενοι
προαδυναμίες επέζεται το πρώτον με νουθεσία και το δεύτερον με καταγγελία για να διορθώσουμε την αδυναμία εις την νοοτροπία. Ναι, κύριε Χριστίδη, θα μου επιτρέψετε. Έχω μία εμμονή να γυρίσω στα δικαιώματα. Θα κάνω εγώ την ερώτηση, απαντήστε όπως θέλετε και επεκταθείτε όπου θέλετε. Υπάρχουν στο Σύνταγμα του 52 κάποια απαρέμφατα παθητικής φωνής. Το δικαίωμα του συνέρχεσθε, το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε, το δικαίωμα της διάδοσης των απόψεών σου, αυτά δεν είναι απαρέμφατα πια. Δηλαδή, θυμάμαι ότι η πρώτη ανακοίνωση που βγήκε, ότι ετέθημεν υπό κατάσταση πολιορκίας, αλλά τότε ελέγχθη κάπως διαφορετικά. Αυτό η κατάσταση πολιορκίας παραπέμπει σε άλλους αιώνες. Είναι η θέση σε ισχύ του στρατιωτικού νόμου. Και αραδιάζουν, συγγνώμη για τη διατύπωση, αλλά έτσι είναι, στο προεδρικό διάταγμα αυτό το καθυστερημένο και το παράνομο. Το πλαστό. Το πλαστό. Και το πλαστό. Ναι. Βασιλικό διάταγμα. Ναι. Το πλαστό βασιλικό διάταγμα. Ναι, χωρίς ναι, την... ναι, ναι. Τα περισσότερα, το 80% των άρθρων του τότε συντάγματος. Δηλαδή, αυτός ο οποίος κοιμήθηκε εν ειρήνη και εν μακαριότητη στις 20 Απριλίου και ξύπνησε την 21η, τι είχε στερηθεί. Τι είχε στερηθεί, μπορούμε να το κωδικοποιήσουμε και θα βοηθήσουμε και όλοι σε αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, να σας μιλήσω κι εγώ ως εκπρόσωπος της γενιάς που γεννήθηκε τη δεκαετία του 70 πια, οπότε έχει ζήσει μόνο σε καθεστώς δημοκρατίας, χωρίς ούτε καν μνήμες, από, έστω παιδικές μνήμες από άλλο καθεστώς. Νομίζω ότι σε αυτό που λέτε εσείς είναι... Πρέπει να φανταστούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος ξύπνησε το πρωί της 21ης Απριλίου, πιθανόν από το θόρυβο των τάγκς, ίσως και βάζοντας το ραδιόφωνο και ακούγοντας το τι έχει γίνει, βρέθηκε σε μια πόλη στην οποία δεν επιτρεπόταν ούτε καν να περπατήσεις στο δρόμο, τουλάχιστον τις πρώτες ώρες. Δεν μπορούσαν να πας στην τράπεζα, δεν επιτρεπόταν για σαν να γίνουν αναλήψεις μετρητών. Μπορεί να έβλεπες γύρω σου να γινόντουσαν κάποιες κινήσεις χωρίς να ξέρεις τι είναι αυτό. Να μου επιτρέψω ότι 2-3 μάλλον απρόσεκτοι που κυκλοφόρησαν δολοφονήθηκαν. Προφανώς, ναι. Και υπήρχε και δολοφονία και μέσα στον υπόδρομο που συγκέντρωσαν τους πρώτους εκατοντάδες ή τις πρώτες χιλιάδες συλληφθέντων. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήξερες καταρχάς ποιος είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται πίσω από όλο αυτό που ακούς στο ραδιόφωνο. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε λιγάκι, γιατί βλέπουμε ότι πέρα από τον απλό κόσμο, τον απλό πολίτη που δεν ήξερε, γιατί άκουγε απλά για ένα βασιλικό διάταγμα που μίλαγε για άρση συγκεκριμένη. Μάλιστα, υπογραφές, η Επαναστατική Επιτροπή. Κανείς δεν ήξερε. Ποια είναι αυτή Κανείς η επαναστατική επιτροπή. Φαίνεται χαρακτηριστικά ότι δεν ήξεραν ούτε οι άνθρωποι που θα έπρεπε να έχουν μία ενημέρωση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Υπάρχει ένα ηχητικό απόσπασμα από τα γραφεία της Καθημερινής, όπου η Ελένη Βλάχου, που ήταν βεβαίως εκδότρια δύο από τις μεγαλύτερες εφημερίδες εκείνη την εποχή και προφανώς άνθρωπος που γνώριζε, βρέθηκαν στα γραφεία της Καθημερινής χωρίς να ξέρουν ποιοι είναι αυτοί. Και υπάρχουν οι συζητήσεις που λένε κάποιος αναφέρει το όνομα του Πατακού ως ενός εξτρεμιστή, νασερικού, αξιωματικού κτλ. Που φοβούνται ότι είναι αυτός. Τις πρώτες ώρες λοιπόν, αν δεν ξέραν αυτοί, πάνε πει ότι δεν ήξερε κανείς. Και νομίζω ότι αυτές οι πρώτες στιγμές που δεν επιτρέπεται όχι απλά να εκφραστείς, το έκανε να κυκλοφορήσεις στον δρόμο, μας δίνουν ένα πρώτο δείγμα του πώς είναι αυτή η επταετία. Νομίζω ότι συμπυκνώνεται όλο αυτό σαν να λέμε ότι ήταν ένα καθεστώς φόβου. Φόβος όχι μόνο όλων όσοι ήταν σε αυτές τις λίστες που ανέφερε ο κύριος Νικολακόπουλος, δηλαδή των συνήθων υπόπτων που θα έτσι κι αλλιώς ως μέλη της αριστεράς ή νεολαιών θα συλλαμβάνονταν ή εν πάση περιπτώσει οι οικογένειές τους
θα είχαν τις κυρώσεις, αλλά και ενός καθεστώτος φόβου του κόσμου που μέχρι τότε απλά ήταν ένας πολίτης ο οποίος είχε τις δικές του απόψεις, τις οποίες εξέφραζε στις εκλογές, γιατί φοβόσουν, γιατί δεν ήξερες ποιος είναι ο διπλανός σου. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί, γιατί αυτό σίγουρα δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ, να σας πω την αλήθεια. Έχοντας ζήσει μόνο σε ένα άλλο καθεστώς, δεν μπορώ να ξέρω πώς είναι να φοβάσαι τον περιπτερά της γειτονιάς σου, μην τυχόν και πει κάτι για σένα ή για την οικογένειά σου, να φοβάσαι το θυρωρό της πολυκατοικίας σου, τον ίδιο σου το συγγενή, για το τι μπορεί να πει για σένα, που μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορείς να βγάλεις διαβατήριο να πας στο εξωτερικό, ότι δεν μπορείς να σπουδάσεις ή ότι τα παιδιά σου δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Σε καθιστά λοιπόν τρομερά φοβισμένο αυτό, και εδώ θα έπρεπε να μείνουμε λιγάκι, νομίζω, στο να καταλάβουμε και τη μεγάλη πλειοψηφία, να κατανοήσουμε μάλλον, και τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η οποία τήρησε, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο, μία στάση παθητική. Είναι μία στάση η οποία προκύπτει προφανώς και από αυτό το καθεστώς του άγνωστου, του φόβου, το τι μπορεί να συμβεί στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Νομίζω ότι αιτιολογεί τη στάση, δεν ξέρω αν τη δικαιολογεί, πάντως τουλάχιστον την αιτιολογεί. Δεν είναι καλή ερώτηση καθόλου. Έφυγε αυτός ο... Τι κύριε. I have answered. Υπάρχει μια στάση αναμονής, ιδιαίτερα τα δύο πρώτα χρόνια και μέχρι να εκδηλωθούν οι πρώτες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που σήκωσε πολύ ψηλά τη σημαία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετά από εκκλήσεις βέβαια Ελλήνων, διανοουμένων, συγγραφέων, καλλιτεχνών, που άρχισαν να προβάλλουν ιδιαίτερα το ζήτημα της καταπίεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δικτάτορες το αξιοποίησαν πάρα πολύ έντεχνα το θέμα της παραπλάνησης, παραπλάνησαν και τη διεθνή κοινότητα και τους Έλληνες στο εσωτερικό, χωρίς να έχουν ξεκάθαρους στόχους ή να έχουν ανακοινώσει αν θα υπάρξει πολιτική κυβέρνηση μεταβατική μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα και να ξαναγίνουν εκλογές. Και επειδή για πρώτη φορά έχουμε στρατιωτικούς στα Υπουργεία, κυρίως Γενική Γραμματής Υπουργείων, σε αυτή τη θέση μεταλλάχθηκαν, μεταπήδησαν οι περισσότεροι πρωτεργάτες της Επανάστασης και για λόγους απολύτου ελέγχου του καθεστώτος που ήθελε να επιβάλλει ο πρωτεργάτης βασικός, ο Παπαδόπουλος. Υπάρχει λοιπόν μια στάση αναμονής, αμηχανίας, ανοχής και εγώ θα έλεγα κάτι πρόσθετο. Από τη μια πλευρά η δικτατορία χρησιμοποίησε τη βία, τη βαναυσότητα, τη φοβέρα, για να το πούμε έτσι πολύ απλά, και από την άλλη τον οικονομικό λαϊκισμό. Αυτά τα δύο καλλιέργησαν μία στάση χαφιεδισμού στην ελληνική κοινωνία, ευτυχώς που δεν διεισέδησαν όμως πάρα πολύ βαθιά. Και αυτό πρέπει επίσης να το τονίσουμε. Δεν το κατάφεραν. Επειδή όμως υπήρχε οικονομική ανάπτυξη λόγω του κύματος ανάπτυξης που είχε προηγηθεί, ήταν πολύ τυχερή, αν θέλετε, η δικτατορία, διότι δεν συνέπεσε μια εποχή οικονομικής δυσπραγίας. Όταν όμως συνέπεσε το 1973, είχε ήδη κλονιστεί από τα... τις τοποθετήσεις, τις πρωτοβουλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από το φοιτητικό κίνημα, τότε άνοιξε πάρα πολύ ξεκάθαρα ένας δρόμος απεσταθεροποίησης, τον οποίο αξιοποίησαν οι παράγοντες, μπορούσαν να το αξιοποιήσουν στο εσωτερικό και κυρίως στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα πρόλαβε μια εθνική τραγωδία στην Κύπρο. Όσο όμως έχουν τη δυνατότητα να αντλούν από τα γεμάτα ταμεία της δεκαετίας του 60, και με διάφορα οικονομικά δώρα, όπως η αντιπαροχή, όπως το χάρισμα των αγροτικών δανείων, οι παροχές για δάνεια στον χώρο του τουρισμού, οι σχέσεις με το ισχυρό ελληνικό κεφάλαιο και όχι τόσο πολύ με το διεθνές. Δεν έχουμε πάρα πολλές διεθνείς επενδύσεις στη διάρκεια της δικτατορίας. Τους επιτρέπουν να έχουν αυτό το συνδυασμό, το καρότο και το μαστίγιο. Το μήνυμα είναι, αν είσαι μαζί μας, μπορεί να περάσει σχετικά καλά. Αν δεν είσαι μαζί μας, περιμένει φυλακή ή τα βασανιστήρια. Διότι όταν μιλούμε για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να τονίσουμε ότι η δικτατορία ταυτίστηκε με φοβερά βασανιστήρια. Και όχι απλώς με συλλήψεις και ποινές στη φυλακή. Εκείνο αυτό την έκανε πραγματικά ένα μεσαιωνικό καθεστώς. Ναι. Φόβος, ναι. Ο οποίος αναφέρθηκε πριν και το Συμβούλιο της Ευρώπης, που είναι μια καθοριστική στιγμή για την απονομιμοποίηση τη διεθνή της δικτατορίας, έχουν να κάνουν και πάρα πολύ με τα βασανιστήρια. Δηλαδή, η καταδίκη της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης βασίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό
στις μαρτυρίες που υπήρξαν από συγκεκριμένους ανθρώπους, την Κίτη, την Αρσένη, τον Περικλή, τον Κοροβέση, υπάρχουν και τα βιβλία τους που έχουν κυκλοφορήσει το μετά. Το Γιώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη, γράμμα στους Ευρωπαίους από τη φυλακή. Ναι, όχι. Ήταν νωρίτερα, αργότερα αυτό βέβαια. Αργότερα, όχι. Και η Κίτη Αρσένη και ο Περικλής Κοροβέσης περιγράφουν με ένα αποστασιοποιημένο τρόπο όλη τη φρίκη των βασανιστήριων που υπέστησαν. Είναι σαν να γράφει ένας τρίτος άνθρωπος τι ακριβώς συμβαίνει στον εαυτό του. Και είναι δύο συγκλονιστικές μαρτυρίες τις οποίες δεν ήταν δυνατόν να αποσύσει η Χούντα. Αυτά τα βασανιστήρια γίνονταν με τρόπο που να δημοσιοποιηθούν λίγο. Όχι βέβαια τόσο πολύ όπως έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης που οδήγησε στην αποπομπή, αλλά δεν κρυβόντουσαν. Δηλαδή αυτόν που τον συλλαμβάνανε και τον βασανίζανε, όταν τον ελευθερώνανε μετά από κάποιο διάστημα ή τον στέλνανε εξορία απλώς, ήθελαν να είναι εμφανή απάνω του τα σημάδια για να είναι σαφής και υλικός ο φόβος του τι θα πάθαινες. Και με έχει εντυπωσιάσει επίσης με τα βασανιστήρια είναι ότι προσέχανε πάρα πολύ, σχεδόν επιστημονικά, να μην καταλήξουν σε θάνατο. Ναι. Μα παρίστατο στο μέχρι... ΕΑΤΕΣΑ, παρίστατο ιατρός, ακριβώς. Ονόματι Τσάλας, στρατιωτικός ιατρός. Ναι. Ναι. Δηλαδή διαβάζει κανείς το πώς γίνονταν τα βασανιστήρια, επειδή υπήρχε όλη η ιστορία του εμφυλίου, με πάρα πολλούς νεκρούς. Τώρα θα περάσουμε σε μια άλλη φάση. Θα σε τσακίσουμε, θα σε αφήσουμε ανάπηρο, μουστακλής. Αλλά δεν θα παναγούλεις, αλλά δεν θα έχουμε νεκρό. Θα ξέρεις όμως ότι ανά πάσα στιγμή ούτε ήρωας θα γίνεις γιατί είσαι νεκρός, αλλά αυτό θα υποστείς εάν αντιδράσεις. Και είναι εντυπωσιακό σε σχέση με αυτά που λέμε τώρα, πώς μερικές φορές επιφανειακά και επιδερμικά σήμερα ακούμε το ερώτημα πόσους νεκρούς είχε η Χούντα. Ακριβώς. Μπορεί να μην είχε πολλούς νεκρούς, αλλά είχε πάρα πολλούς ακάτηδες. Και ψυχικά και σωματικά. Και ότι αν υπάρχει κάτι στο Πολυτεχνείο, στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και στην καταστολή της εξέγερσης, είναι ότι ακριβώς εκεί ξέφυγε τελείως αυτή η προσπάθεια να μην έχουμε νεκρούς και είχαμε νεκρούς. Επί τρεις μέρες στους δρόμους. Στους δρόμους. Ναι, ναι. Διότι πανικοβλήθηκε το καθεστώς, εξού και επαναφέρει το στρατιωτικό νόμο. Ακριβώς. Τον οποίο τον είχε άρει έστω λίγος και μερικός. Προηγουμένως, στη διάρκεια της δικτατορίας έχουμε κάποιους νεκρούς γνωστούς. Ο Μανδυλαράς που δολοφονήθηκε. Ναι. Αλλά προσπάθησαν να το συγκαλύψουν. Είναι ο Ελίσης που δολοφονήθηκε στον υπόδρομο. Παραλίγο να σκοτώσουν και τον Ηλία Ηλίου. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ο Χαλκίδης. Αλλά ήταν μεμονωμένοι. Και ξαφνικά βλέπουμε στο Πολυτεχνείο την απόλυτη απώλεια της ψυχραιμίας, την απόλυτη βαρβαρότητα να πυροβολάνε στον δρόμο. Τα θύματα του Πολυτεχνείου, ακούμε αυτό. Καλά, αφού δεν είχε μέσα στο Πολυτεχνείο νεκρούς. Το Πολυτεχνείο μπορεί να μην είχε νεκρούς, αλλά είχε 25-30 νεκρούς που τους έχουμε βρει τα ονόματά τους πλέον της Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή, τις τρεις μέρες, σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Και δεν απαραίτητα αποτέλεσμα πανικού, αλλά ως ένα βαθμό και αποτέλεσμα της σκληρής Χούντας Ιωαννίδη, που ίσως ήθελε να δείξει στους μαλακότερους ότι αυτός είναι ο δρόμος. Όποιος δεν υπακούει, θάνατος πλέον. Κι αν βγω από αυτή τη φυλακή, κανείς δε θα με περιμένει. Οι δρόμοι θα'ναι αδιανοί. Κι η πολιτεία μου πιο ξένη. Αν μου επιτρέπετε, ότι θα πρέπει, επειδή ακούστηκαν κάποια πράγματα που πιθανόν να μην είναι πάρα πολύ γνωστά και νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμιστούν, μιλήσαμε για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι κάτι που στην Ελλάδα δεν ξέρω κατά πόσον είναι ιδιαίτερα γνωστό το τι έγινε τότε. Και έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι που πρέπει να αναφερθεί. Θέλω να πω ότι από το
από το φθινόπωρο ήδη του 1967, οι τρεις σκανδιναβικές χώρες και η Ολλανδία, δηλαδή η Νορβηγία, η Δανία, η Σουηδία και η Ολλανδία, κατέθεσαν ενάντια στην Ελλάδα στο Συμβούλιο της Ευρώπης προσφυγή. Για το καθεστώς και για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 60 που το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως αρχίζει να παίρνει την πρώτη θέση στο δημόσιο διάλογο και το ότι στην Ελλάδα, σε μια χώρα ευρωπαϊκή, γίνονται αυτά που γίνονται, ήταν κάτι το οποίο πολλές χώρες της Ευρώπης δεν μπορούσαν να ανεχθούν. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε αυτό από τις σκανδιναβικές χώρες που είχαν έτσι κι αλλιώς μια ποιότητα δημοκρατίας και ένα σεβασμό σε αυτά τα δικαιώματα. Οπότε θα ήθελα να πω, σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Μπότσιου, ότι η αλήθεια είναι ότι το καθεστώς παραπλάνησε σε ένα βαθμό και μάλιστα στη συνέχεια όποτε υπήρχε παρένεση από το Συμβούλιο της Ευρώπης να υπάρξει κάποιος βαθμός φιλελευθερωποίησης τουλάχιστον, υπήρξαν τα λεγόμενα συντάγματα, κάποια δημοψηφίσματα νόθα που γίνανε και αυτά, προσπαθώντας να πείσουν τους Ευρωπαίους ότι κινούμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά πάντως θα ήθελα να σημειώσω ότι μάλλον παραπλάνησαν αυτούς που ήταν δεκτικοί στο να παραπλανηθούν, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, σύμμαχοι νατοϊκοί συνέχιζαν να κάνουν, να έχουν σχέσεις με το καθεστώς. Όμως υπήρχαν χώρες στην Ευρώπη οι οποίες αντέδρασαν ουσιαστικά και αντέδρασε και η ίδια τους η κοινωνία. Και θέλω αυτό να το σημειώσω γιατί νομίζω ότι πρέπει να το κρατάμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας για το ποια είναι και η ίδια η Ευρώπη μετά το 1974 και πώς συμπαρίσταται στην Ελλάδα στο δρόμο που θέλει να τραβήξει. Μια ευρωπαϊκή δημοκρατική αλληλεγγύη. Ακριβώς. Το καθεστώς δεν περιορίζεται βέβαια στο να ελέγχει την εν γέννη δημόσια τάξη, αλλά επιχειρεί να εκαθαρίσει σε πρώτη φάση ορισμένους τομείς της δημόσιας δραστηριότητας. Δηλαδή έχουμε πάλι πλαστές, νόθες, παράνομες συντακτικές πράξεις με βάση τις οποίες απολύονται καθηγητές πανεπιστημίου οι οποίοι απολαμβάνουν ισοβιότητας σύμφωνα με το Σύνταγμα του 52, εκαθαρίζει τους δικαστικούς με ίδια συντακτική πράξη, γιατί και αυτοί είναι ισόβοι. Βεβαίως δεν λέμε για το μεγάλο πογκρόμ το οποίο κάνουν στο στράτευμα τους συναδέλφους τους, ώστε να μην υπάρχει καμία εστία αντίδρασης. Βέβαια δεν το πέτυχαν καθολοκληρίαν, κυρίως δε μετά την 13η Δεκεμβρίου την προσπάθεια που κατέβαλε ο Κωνσταντίνος τότε. Έχουμε τη διάλυση συλλήβδην όλων των συλλογικών φορέων, από ΓΕΣΕΕ, ΕΦΕΕ, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν υπάρχει καμία εκπροσώπηση. Την ΓΕΣΕΕ την κρατήσανε διότι τοποθέτησαν δικούς τους. Σε επόμενη φάση έχουμε οι μισές περίπου εφημερίδες να πάβουν να κυκλοφορούν. Οι μεν αριστερές απαγορεύτηκαν ρητά, οι δε άλλες έκλεισαν με πρωτοβουλία των εκδοτών τους. Κυρίως δηλαδή η εφημερίδα της Βλάχου, η εφημερίδα της Βλάχου, η Ελευθερία του Κόκα. Μερικές μείναν. Εκεί υπάρχει ένα θεματάκι, αν να το δούμε. Δηλαδή επιλέγει μία εκδοτική επιχείρηση, είτε με παράδοση συντηρητική, είτε με παράδοση φιλελεύθερη, να εξακολουθήσει να εκδίδει τα φύλλα και να κυκλοφορεί. Πέραν του ενός αρχικού επιχειρήματος ότι μα πώς θα απολυθούν τόσοι άνθρωποι, δημοσιογράφοι, διοικητικοί, τεχνικοί κτλ. Υπάρχει και στο πίσω μέρος του μυαλού ορισμένων ότι βαθμιαία μπορούν να αξιοποιήσουν κάποιες ρογμές του καθεστώτος, διότι όπως έχουμε αναλύσει και σε άλλες συζητήσεις επευλήθη απόλυτη προληπτική λογοκρισία, δηλαδή ούτε μπιλιέτο δεν μπορούσες να τυπώσεις σε πολλαπλά αντίτυπα αν δεν έφερες φραγίδα του λογοκριτή. Οι εφημερίδες τον πρώτο καιρό της δικτατορίας, αν τις βάλει κανείς δίπλα-δίπλα,
διαβάζει τα ίδια πράγματα. Είναι τα περισσότερα κείμενα, τα κρίσιμα κείμενα, είναι δοσμένα από την λογοκρισία. Είναι πάντως γεγονός ότι αρκετές εφημερίδες, και το Έθνος και τα Νέα και η Βραδινή σε πολύ μεγάλο βαθμό, περίμεναν τις ρογμές και τις εκμεταλλεύτηκαν τις ρογμές. Εξού και οι υπεύθυνοι του Έθνους πήγαν φυλακή, η Βραδινή απαγορεύτηκε, φύλλα κατασχέθηκαν. Είναι δεδομένο. Είναι ένα ερώτημα που θέτεις, τι κάνεις σε μια περίπτωση δικτατορίας. Η στάση την οποία τήρησε η Ελένη Βλάχου προφανώς εμένα με ικανοποιεί περισσότερο. Αλλά δεν μπορώ να είμαι αρνητικός απέναντι και στους δημοσιογράφους που αναζήτησαν τις ρογμές και όσο πέρναγε ο χρόνος και υπήρχε άρση της λογοκρισίας, πραγματικά έδωσαν σημαντικές μάχες και συνέβαλαν στην ενημέρωση του κοινού. Ενδιαφέρον είχε τότε, το λέω και από προσωπική έτσι, αντίληψη, πώς συμπεριφέρθηκε η συντηρητική παράταξη, η οποία λογικά, βέβαια είναι πολύ αμαρτωλό να το πει κανένας, αλλά εν πάση περιπτώσει η δίθεν επαναστατική επιτροπή είναι ακροδεξή από τα γενοφάσκια τους με τα συγχωρήσεως. Άρα ο χώρος ο οποίος μπορούσε να είναι για τους χουντικούς πιο προσβάσιμος ήταν ο χώρος της δεξιάς. Δηλαδή αν θα ήθελαν να αποκτήσουν και κάποια δίθεν πολιτική νομιμοποίηση θα έπρεπε να απευθυνθούν στο συντηρητικό χώρο. Έγιναν τέτοιες απόπειρες και πώς αντέδρασε ο φιλελεύθερος συντηρητικός χώρος, κυρία Μπότσιου, καθ' όλη την επταετία? Έγιναν απόπειρες κυρίως όταν το καθεστώς αισθάνθηκε αδύναμο αρχές δεκαετίας του 70, όταν ο ίδιος ο Παπαδόπουλος βαλόταν από τους πιο σκληρούς της πτέρυγας του Ιωαννίδη και άλλων να αυστηροποιήσει το καθεστώς, αλλά ήταν αρνητικό το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στην περίπτωση του Μαρκεζίνη που ανέλαβε πρωθυπουργός το 1973. Δεν το συνδέουμε συχνά, αλλά έχει την αξία του με το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται υπό την επιρροή της διεθνούς οικονομικής κρίσης και ο Μαρκεζίνης έχει τη φήμη ενός πολύ καλού οικονομολόγου που είχε ταυτιστεί με τις μεταρρυθμίσεις του 1953. Που άνοιξαν στη συνέχεια την οικονομία, τη μεταπολεμική, σε μια σταθεροποίηση. Ο Μαρκεζίνης βέβαια δεν μπορεί να ταυτιστεί απόλυτα με το συντηρητικό χώρο. Είχε φύγει από τον συναγερμό πολύ νωρίς, είχε φτιάξει ένα δικό του μικρό κόμμα που πολλές φορές θεωρείται ότι απορροφούσε και ψήφους της αριστεράς, κάποιων αριστερών που δεν τολμούσαν να ψηφίσουν την ΕΔΑ λόγω ότι είχε προωθημένες απόψεις για τις σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση, για την νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, θέση που επανέλαβε και στη διάρκεια της Χούντας για να γίνει αρεστός, στην μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης που έκανε όταν ανέλαβε πρωθυπουργός στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, πριν του ζητήσουν οι σκληροί της Χούντας να σταματήσει. Νομίζω ότι το ερώτημά σας είναι πολύ σημαντικό, αν σκεφτούμε ότι η δικτατορία χρεοκόπησε πάρα πολλές από τις αξίες του μετεμφυλιακού κράτους, όπου ήταν κυρίαρχη η δεξιά. Χρεοκόπησε το στρατό και τη βασική αξία και αρετή του στρατού που είναι η ιεραρχία, γιατί οι κατώτεροι αξιωματικοί τα έβαλαν με τους ανώτερους αξιωματικούς, αν θέλουμε μόνο το περιορίσουμε στο στρατό. Χρεοκόπησε τις αρχές της εθνικοφροσύνης, που σε μεγάλο βαθμό είχαν διαποτίσει μετεμφυλιακά κυρίως τη δεξιά παράταξη και τις εκφάνσεις της. Χρεοκόπησε ακόμα και τον δυτικό προσανατολισμό της χώρας ως ένα βαθμό, τον έπληξε πάρα πολύ έντονα.
δεδομένου ότι δημιουργήθηκε στην Ελλάδα η αίσθηση ότι παρά τις διαφωνίες και τις διαμαρτυρίες των Ευρωπαίων, το καθεστώς το ανέχθηκε κυρίως για νατοϊκές ανάγκες η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και εδώ υπάρχει ένα κόλουρο σχήμα, το ανέφερε ο κ. Χρεστίδης προηγουμένως. Η λογική της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκπορεύεται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μέσο πίεσης προς τη Σοβιετική Ένωση μετά την εισβολή στη Τσεχοσλοβακία του 1968. Mm-hmm. Είναι πολύ ψηλά στην Αμερικανική πολιτική. Θα μου πείτε, υπάρχει και το αναντίστοιχο σχήμα με το Βιετνάμ τότε, αλλά επειδή φαίνεται ότι ο πόλεμος θα τελειώσει, ιδιαίτερα μετά το 1973, τίθεται πάρα πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη του θέματος των δικαιωμάτων. Και ταυτόχρονα εκτίθεται η Αμερική με το να ανέχεται και να υποστηρίζει οικονομικά, στρατιωτικά, ένα καθεστώς το οποίο ακριβώς αποτελεί ανορθογραφία σε αυτή την λογική. Αυτά τα τρία στοιχεία που αποτελούσαν βασικούς παράγοντες του μετεμφυλιακού κράτους, και θα έπρεπε να προσθέσουμε εδώ και το στέμα, δεδομένου ότι η στάση του στέματος δεν ήταν αυτή που θα προσδοκούσαν και θα ήθελαν οι περισσότεροι Έλληνες. Θα περίμεναν ενδεχομένως αντίσταση και άρνηση αντί αυτής της κουρασμένης ανοχής που έδειξε τότε ο Κωνσταντίνος. Έπληξαν τις αρχές που είχαν μέχρι τότε στηρίξει το καθεστώς. Και γι' αυτό το λόγο το κατενόησαν πάρα πολύ νωρίς οι συντηρητικοί πολιτικοί, οι οποίοι επλήγησαν και οι ίδιοι από τη βία, και εκείνοι πήγαν φυλακή, και εκείνοι εξορίστηκαν ή αυτοεξορίστηκαν, και εκείνοι έχασαν προνόμια, όχι απλά ως δικαιώματα που είχαν προηγουμένως. Η πτώση για αυτούς ήταν πάρα πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη από άλλους. Τους αριστερούς, για παράδειγμα, που έτσι κι αλλιώς μπαινόβγαιναν στις φυλακές για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν συνηθισμένοι. Ήταν συνηθισμένοι. Εδώ όμως δεν ήταν συνηθισμένοι και ήταν ένα μεγάλο σοκ. Και νομίζω ότι εκεί άρχισε να γεννιέται, να συλλαμβάνεται η δημιουργία μιας αληθινής γνήσιας δημοκρατίας για όλους τους Έλληνες στις βάσεις Εθνικής Ενότητας μετά το 1974. Κύριε Χριστίδη, επειδή έχετε. Για να συμπληρώσω εδώ. Γιατί ακριβώς. Υπήρξε προσπάθεια από την πλευρά της δικτατορίας να προσεγγιστεί το κοινοβουλευτικό προσωπικό της παραδοσιακής δεξιάς. Βασικά, οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν. Υπάρχουν δυστυχώς και μερικές περιπτώσεις όπου πέτυχε. Η πιο εμβληματική είναι του Παναγιώτη Πιπινέλη, ο οποίος στην κυβέρνηση Κανελόπουλου, η οποία ανατράπηκε στις 21 Απριλίου, ήταν το νούμερο 2. Και αντί να πάρει πρωτοβουλία ως νούμερο 2 της κυβέρνησης, όταν συλλαμβάνεται ο πρωθυπουργός του, προσχωρεί λίγους μήνες μετά στη δικτατορία και αναλαμβάνει υπουργός εξωτερικών. Και συνήγορος. Και συνήγορος στην αλλοδαπή του καθεστώτος. Και πρώην πρωθυπουργός μεταβατικός. Ακριβώς. Το... Και μία δεύτερη 67. Περίπτωση. Επίσης κορυφαίου στελέχους, ο οποίος όμως πάλι δεν πρόλαβε λόγω ασθένειας να εκτεθεί υπερβολικά, ήταν ο Ροδόπουλος, πρώην πρόεδρος της Βουλής, επί 10 χρόνια. Ίσως το γεγονός ότι αυτοί οι δύο, ο ένας εμφανώς, ο άλλος αφανώς, προσχώρησαν στη δικτατορία, να λειτουργήσε, εγώ θα έλεγα, και ανασταλτικά για το μεγαλύτερο, σαφώς μεγαλύτερο, συντριπτικά μεγαλύτερο, μερίδα της κοινοβουλευτικής δεξιάς της προδικτατορικής, που παρέμεινε πιστό στον κοινοβουλευτισμό. Ναι. Και μία προσφορά της Χούντας ήταν το ότι κατόρθωσε να γεφυρώσει την δημοκρατική παράταξη, την παραδοσιακή δημοκρατική παράταξη όπως εκφραζόταν από την Ένωση Κέντρου, και την ΕΡΕ. Δηλαδή πλέον ο Μαύρος, ο οποίος ήταν ο επιφανέστερος κεντρός που έμεινε στην Ελλάδα, μαζί με τον Κανελόπουλο ήταν η επικεφαλής της πολιτικής η δικτατορία αντίστασης. Πέτυχε να συμφιλιώσει στη φυλακή ανθρώπους που είχαν πολεμήσει με πιστόλια απέναντι στον εμφύλιο. Α, ναι, βέβαια. Και ιδιαίτερα οι εξόριστοι αξιωματικοί, αυτοί που μετήχαν στην οργάνωση των Ελευθέρων Ελλήνων ή σε άλλες συσκυρώσεις, βρέθηκαν μαζί με αριστερούς του κέντρου. Όχι, και με ανθρώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έχει μια ωραία περιγραφή ο Τέξο Μπενάς στο βιβλίο του για τη δικτατορία με στιγμιότυπο, που βρίσκονται σε ένα παράνομο σπίτι,
το στέλεχος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ένας με άνθρωπο αξιωματικό που έχει πολεμήσει το γράμμο εναντίον των κομμουνιστών. Ναι. Και συμφιλιώνονται απέναντι σε αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν. Επίσης, ναι, έσπασε και το μέτωπο, το βασιλικό, θα λέγαμε, σε έναν βαθμό, ο Πιπινέλης. Σε μεγάλο βαθμό χρεώνεται στο στέμα. Ήταν πιστός, ναι, των ανακτόρων. Ενώ οι φιλοβασιλικοί αξιωματικοί που συμμετείχαν στο κίνημα του ναυτικού το 1973 αισθάνθηκαν προδομένοι στο τέλος, ως έναν βαθμό, από τις υπόλοιπες δυνάμεις που μπορούσαν να είχαν εκείνη τη στιγμή βοηθήσει. Σπάνε πολλά μέτωπα και ενώνονται άλλες σχέσεις. Πρέπει να σκεφτείτε ότι κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ηγετικές προσωπικότητες των παλαιών πολιτικών κομμάτων συνυπάρχουν ακόμη και ως μάρτυρες υπεράσπισης δίκες πολύ σημαντικές, όπως η δίκη της Δημοκρατικής Άμυνας. Του Παρτσαλίδη και του Δρακόπουλου είναι ο Κανελόπουλος. Ακριβώς. Βλέπεις δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδεολογικά αντίθετη και μέσα σε αυτά τα χρόνια, να το πούμε και απλά έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, το πρωί της 21ης Απριλίου ο Λεωνίδας Κύρκος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Γιώργο Παπανδρέου και αυτό βρέθηκαν όλοι στο ίδιο μέρος. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα ξεκινά μια όσμωση, αν θέλετε, ξεκινά έτσι μια διαδικασία που δυστυχώς για τη χώρα πήρε χρόνια, γιατί υπήρχε από πάνω η δικτατορία. Πάντως μας βρήκε έτοιμο το πολιτικό προσωπικό τον Ιούλιο του 1974, χωρίς δεύτερη σκέψη, ναι, να μπορέσει να διαμορφώσει, έχουν διαμορφωθεί και συνθήκες ώστε να υπάρξει η κυβέρνηση. Θέλω τώρα με την ιδιότητά σας που είστε από τους βασικούς επιμελητές της έκθεσης «Σκοτεινά χρόνια, η επταετής δικτατορία», η οποία θα είναι ανοιχτή έως και πέραν του Ιουνίου του 2015, επειδή υπάρχουν εκθέματα τα οποία τεκμηριώνουν την αντίσταση και την αντιπολίτευση η οποία υπήρξε απέναντι στη Χούντα. Γιατί δεν πρέπει να αδικήσουμε ότι από τη δεύτερη μέρα, τρικ προκηρύξεις δηλαδή, κυκλοφόρησαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη από ομάδες της αριστεράς που δεν είχαν συλληφθεί, από την ΕΔΗΝ, από πολιτικούς του κέντρου που δεν ήταν τόσο γνωστοί. Έτσι υπάρχουν τέτοια τεκμήρια. Και πρέπει σίγουρα να μνημονεύσουμε το Μίκη Θεοδωράκη. Το μήνυμα του Θεοδωράκη, ναι, το οποίο είναι... Υπάρχουν τέτοια τεκμήρια, κοιτάξτε, κύριε Χριστίδη. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε σε αυτή την έκθεση, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει εκθέσεις ή έχουν υπάρξει εκδηλώσεις για να μάθει ο κόσμος και κυρίως οι νεότεροι για το τι σημαίνει δικτατορία. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε σε αυτή την έκθεση είναι να κάνουμε το υλικό προσβάσιμο στον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή μια έκθεση που κανείς θα έρθει και θα δει απλά σε έναν τοίχο αναρτημένο αρχαιακό υλικό. Υπάρχουν εκατοντάδες έγγραφα τα οποία κανείς μπορεί να ανοίξει συρτάρια, να τα πάρει στα χέρια του, να τα διαβάσει. Είναι σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, όπως είπατε, η αντίσταση στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρχεία ξένα κυβερνήσεων από Ηνωμένες Πολιτείες που είναι τηλεγραφήματα για το τι γινόταν στην Ελλάδα. Και κανείς θα μπορεί λοιπόν, αν θέλετε, να μπει και λίγο στην θέση του ερευνητή και να μπορέσει να διαμορφώσει και μια δική του άποψη. Είναι κάτι που προσπαθούμε να το... Νομίζω ότι θα βγει, θα πετύχει. Κυρίως απευθυνόμαστε στα παιδιά, στους νεότερους, αλλά βέβαια απευθυνόμαστε και σε αυτούς που τα ζήσαν, γιατί δεν είναι μόνο να θυμηθείς μια εποχή, είναι και να μπορέσεις να διαβάσεις και λιγάκι πίσω από τις γραμμές ή να δεις και πράγματα που πιθανόν να μην ήξερες τότε. Και κατά αυτή την έννοια
Όλα αυτά που αναφέρατε, χαρακτηριστικά είναι το υλικό της αντίστασης, θα μπορεί κανείς να το δει μπροστά του, να το μελετήσει, να το κοιτάξει, να διασταυρώσει τις πηγές και ελπίζω να καταλήξει και σε χρήσιμα συμπεράσματα. Και για το τι συμβαίνει και για το πόσο εύκολο είναι να μιλάμε για τη δικτατορία, πόσα πράγματα δεν ξέρουμε κι εμείς οι ίδιοι. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το Ίδρυμα της Βουλής και η ίδια η Βουλή όταν σκέφτηκε για αυτή την έκθεση. Ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, ας επιχειρήσουμε σύντομες αποτιμήσεις του τρόπου με τον οποίο απειλάγει η χώρα, δηλαδή αυτά τα οποία συνέβησαν. Βέβαια έχουμε το τεράστιο γεγονός, το έγκλημα, το ασυγχώρητο έγκλημα του πραξικοπήματος στην Κύπρο στις 15 Ιουλίου που είχε ως επακόλουθο την τουρκική εισβολή, την κατάληψη ενός σημαντικού τμήματος της Μεγαλονήσου από τις τουρκικές δυνάμεις, κατάληψη η οποία εξακολουθεί ακόμα να υφίσταται. Έχουμε αυτήν την μία σύσκεψη με πρόσωπα, ο λίγο αλλοπρόσαλη η σύνθεση που των προσκεκλημένων από τον Γκιζίκη, τον πρόεδρο εντός εισαγωγικών της Δημοκρατίας, διορισμένο από τον Ιωαννίδη, το μεσημέρι πια της 23ης Απριλίου και έχουμε 20 Απρίλιος, Ιούλιος, ναι, και έχουμε να προκύπτει η λύση Καραμαλή όπως προέκυψε. Ας θεωρήσουμε τα γεγονότα ως γνωστά, ως δεδομένα και να δούμε, ας αρχίσουμε από εσάς κυρία Μπότσιου. Ήταν η μόνη λύση τότε η έλευση του Καραμαλή? Θα μπορούσε να υπάρξει κάποια άλλη διέξοδος από τη Χούντα, κάποιες άλλες δυνάμεις να συγκλίνουν? Το τι θα είχε γίνει αν στην ιστορία, όπως ξέρετε, είναι μια πολύ υποθετική συζήτηση. Η λύση Καραμαλή είχε προβληθεί νωρίτερα, δεν προβλήθηκε τη νύχτα της 23ης Ιουλίου προς την 24η Ιουλίου για πρώτη φορά. Εγώ θα ήθελα να συνοψίσω την ιδέα πίσω από το πρόσωπο, τι επιδίωκαν οι πολιτικοί πρωταγωνιστές της ρήξης, της μετάβασης από τη δικτατορία στην αποκατάσταση δημοκρατίας. Πρώτα απ' όλα δεν έπρεπε να είναι μετάβαση. Έπρεπε να είναι ρήγμα. Αλλάζει κάτι, δεν υπάρχει συνεργασία και εκείνος που θα αναλάβει πρέπει να συνδυάζει 2-3 ιδιότητες. Η μία ιδιότητα να εμπνέει εμπιστοσύνη, άρα είναι κάποιος ο οποίος έχει ασκήσει διακυβέρνηση με αποτελέσματα. Δεύτερον, να μην έχει καμία σχέση με το καθεστώς. Τρίτον, να είναι στιβαρός και όχι απλά δημοκρατικός, ούτως ώστε η αλλαγή να γίνει γρήγορα, αποτελεσματικά και οποιαδήποτε κίνηση και πρωτοβουλία για την αποκατάσταση δημοκρατίας να μην διαρκέσει πολύ καιρό. Και όντως, ο ένας χρόνος που διήρκεσε ήταν ένας άθλος. Γιατί άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα, θέμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο μιας άλλης συζήτησης. Δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Επομένως, ο Καραμαλής συνδυάζει αυτές τις ιδιότητες και εμπνέει εμπιστοσύνη και στη δική του παράταξη, που θα παίξει σημαντικό ρόλο στα πράγματα, αλλά και στην άλλη πλευρά, γιατί δεν έχει εμπλακεί ούτε καν στα γεγονότα που ταλάνισαν τη χώρα από το 65 και μετά, που έφερε σε μεγάλη ρήξη τα δύο μεγάλα κόμματα τότε, την ΕΡΕ και την Ένωση Κέντρου. Και από την άλλη πλευρά, επειδή έχει έναν σταθερό δυτικό προσανατολισμό, είναι σαφές ότι ο Καραμαλής δεν θα παίξει με την εξωτερική πολιτική, αλλά δεν θα χαριστεί κιόλας. Γιατί είχε και στο παρελθόν διατυπώσει πάρα πολλές ενστάσεις για την θέση της δικτατορίας διεθνώς. Δηλαδή περίπου νομοτελειακή ήταν η λύση Καραμαλή πράγματι, κύριε Νικολακόπουλε? Η λύση Καραμαλή προετοιμάζεται τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο πριν συμβεί. Προετοιμάζεται ήδη από τις αρχές του 73, θα έλεγα, ως μία διέξοδος από αυτά τα διέξοδα στα οποία είχε οδηγήσει η δικτατορική κυβέρνηση. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει «Η δικτατορία έχει είσοδο, δεν έχει έξοδο». Και η δήλωση του Σεφέρη επίσης καταλήγει ότι ελπίζω να μην επέλθει καταστροφή.
Η καταστροφή επήλθε. Δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε επέλθει η καταστροφή. Δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί, αλλά αυτά είναι τα αν, τα οποία δεν ισχύουν εάν είχαν γίνει εκλογές όπως προγραμμάτιζε ο Μαρκιζίνης. Προφανώς η δικτατορία δεν έχει ομαλή διέξοδο ή έχει πολύ δύσκολη ομαλή διέξοδο. Μετά το 1974 έχουμε δει διεθνώς δικτατορίες να παραδίδουν. Συνέβη στη Χιλή. Συνέβη στην Ισπανία. Την εποχή που συζητάμε πάντως, τέτοια παραδείγματα δεν είχαμε ακόμη. Και αυτό οδήγησε στην απόλυτη αποσύνθεση του καθεστώτος. Αυτό η ετερόκλητη σύσκεψη της 23ης Ιουλίου, όποιος βλέπει σήμερα τα ονόματα που εκλήθησαν ως πολιτικός κόσμος, εξαιρώντας τον Κανελόπουλο, τον Μαύρο και τον Αβέροφ, όλοι οι άλλοι ήταν πραγματικά περίπου... Και τον Ζολώτα, μην τον... Και τον Ζολώτα, ναι, αλλά δεν είναι πολιτικός. Οι άλλοι πολιτικοί, Γαρουφαλιάς και τα λοιπά, που εκλήθησαν στα ζήτα της ιστορίας. Άρα, η μόνη προετοιμασμένη λύση που υπήρχε ήταν όντως, δηλαδή, η οποία είχε προβληθεί στο παρελθόν και είχε και αποδοχή, ήταν η λύση Καραμανλή. Αυτό που επιτεύχθηκε τελικά δεν είναι το καν μέσα σε ένα χρόνο. Θα έλεγα ότι από τον Ιούλιο του 1974 μέχρι το Δεκέμβριο, άντε Ιανουάριο που συγκαλείται και η Βουλή, τα πάντα έχουν συντελεστεί. Και μετά μένει το Σύνταγμα. Η αποτύπωση του πώς ονειρευόμαστε ή πώς θα θέλαμε να είναι το νέο καθεστώς. Η μεταπολίτευση την ορίζουμε στρίκτο σένσου, καλά κάνουμε, για να μην υπάρχει σύγχυση ότι η μεταπολίτευση είναι ένα πράγμα που κρατάει 40 χρόνια και ευθύνεται για την κρίση. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι η μεταπολίτευση είχε ονομαστεί η έξωση του Όθωνα το 1862 και η ψήφιση του νέου συντάγματος το 1864. Μόνο τότε. 30 τόσα χρόνια μετά από αυτό το γεγονός είχαμε μια χρεοκοπία. Και λίγο μετά και το λεγόμενο ατυχή πόλεμο του 1897. Δεν διανοήθηκε κανείς να πει ότι για τη χρεοκοπία του 1893 ευθύνεται η μεταπολίτευση του 1862. Ναι, ή πότε τελειώνει όλη αυτή η παραφιλολογία, πότε τελειώνει, ναι. Τέλειωσε. Να μιλήσουμε για την ποιότητα της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, ναι. Να προσπαθήσουμε αυτή η ποιότητα να μην φθήνει, αλλά να βελτιώνεται, ναι. Αλλά ούτε να συγχαίουμε δημοκρατία με δικτατορία, ούτε να προεκτείνουμε τη μεταπολίτευση 40 χρόνια, λες και κάθε χρόνο είχαμε αλλαγή πολιτεύματος ή κάτι κάναμε. Ναι. Κύριε Χριστίδη, τη φύση της μεταπολίτευσης. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι... Της αποκατάστασης της δημοκρατίας, γιατί... Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω και με τους δύο προηγούμενους. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ώρα, καταρχάς στο εξωτερικό, είχε προβληθεί η λύση του Καραμανλή και από πολιτικούς του αντιπάλους. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που ο ίδιος καλλιεργούσε, ήταν κάτι το οποίο συζητείται στο εξωτερικό ως η μόνη ενδεδειγμένη λύση. Και από ανθρώπους οι οποίοι είχαν από πολιτικές προσωπικότητες κορυφές στον ελληνικό πολιτικό στίβο, οι οποίοι ήταν πολιτικοί αντίπαλοι του Καραμανλή. Παρά τα αυτά, εκείνη την ώρα, το μεσημέρι της 23ης-3ης Ιουλίου, αυτή η ομάδα, όπως είπε ο κ. Νικολακόπουλος, η λίγο ανομοιογενής, αν μη τι άλλο, που κάλεσε ο τότε, σε εισαγωγικά, πρόεδρος της Δημοκρατίας, αρχικά κατέληξε σε μια άλλη λύση. Κατέληξε στην πρωθυπουργοποίηση του Παναγιώτη Κανελόπουλου μαζί με τον Γεώργιο Μαύρο. Δεν μπορεί κανείς, όπως είπε και η κυρία Μπότσικο, δεν μπορεί κανείς να πει τι θα γινόταν, αλλά η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν ο μόνος εκείνη τη στιγμή που μπορούσε να επιβληθεί σε όλους τους... τους εμπλεκόμενους φορείς, ας το πούμε έτσι, δηλαδή στο στρατό που συνέχιζε να έχει στα χέρια του εξουσία, κυρίως στο στρατό, με έναν τρόπο, γιατί καλός ή κακός θα υπήρχε για ένα διάστημα
μία συνύπαρξη. Δεν μπορούσε να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη και ήταν πολύ ανοιχτές, πολύ αυξημένες οι πιθανότητες ο στρατός να κάνει ένα νέο κίνημα. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες και υπήρχαν και εκείνες τις μέρες πληροφορίες, ακόμα και αφού ήρθε ο Καραμαλής στην Ελλάδα, ότι καλλιεργούνταν αυτά τα σενάρια. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Καραμαλής ήταν ο μόνος ο οποίος μπορούσε να διασφαλίσει, στο μέτρο που αυτό ήταν δυνατό, ότι δεν θα μπορούσαν ξανά οι όποιοι είχαν μείνει από τις προηγούμενες ομάδες, τέλος πάντων, του στρατού, να επιχειρήσουν κάτι που θα ανέτρεπε αυτή την πορεία προς τη δημοκρατία. Που εκείνες τις στιγμές, μπορεί στις μέρες μας να φαίνεται λιγάκι, να φαίνεται σχετικά εύκολο, αλλά εκείνες τις στιγμές, πιστέψτε με, δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι τους πρώτους μήνες από τον Ιούλιο του 1974 και μετά ήταν κάτι το δεδομένο ότι η χώρα θα πορευτεί προς τη δημοκρατία. Υπενθυμίζοντας ότι η έκθεση λειτουργεί από σήμερα, από αύριο και για 6-7 μήνες με αντικείμενο την σκοτεινή επταετία, να ευχαριστήσω την κυρία Κωνσταντίνα Μπότσιου και τους κυρίους Νικολακόπουλο και Χριστίδη για την ουσιαστική συζήτηση την οποία είχαμε και νομίζω ότι και με κάποια άλλη ευκαιρία όσο διαρκεί αυτή η παρατεταμένη αναφορά στην επέτειο συμπλήρωσης των 40 ετών, την οποία ενθαρρύνει η Βουλή των Ελλήνων, το Ίδρυμα της Βουλής, η Βουλή Τηλεόραση και η Βιβλιοθήκη της Βουλής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πλήνω 2 χρόνια που μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδιστε κάμενα νερά. Δεν θα μου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζημιές δεν λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν πρόκειται μόνο για αυτόν τον κίνδυνο. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας βασανίζει συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως στους παμπάλεους χορούς του Εσχύλου. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς κανέναν απολύτως πολιτικό δεσμό και μπορώ να το πω, μίλω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Βλέπω μπροστά μου τον γκρέμο όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου. Παρακαλώ το Θεό να μην με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω.
διήρχετο μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδο. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου. Παρακαλώ το Θεό να μην με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω.